Στα χαρακώματα βρίσκονται οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Σταύρος Βουρβαχάκης και Γιώργος Ταράκης με τον αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Ρεθύμνου Στέλιος Πανουδάκη με αφορμή το εάν έχει προβεί ή όχι ο Δήμος Ρεθύμνου σε παράνομη ίσπραξη τροχονομικών προστήμων από κλήσεις που δεν έφεραν αναλυτικά τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος. Τακτικισμούς και λαϊκισμό καταλογίζει ο αντιδήμαρχος στους δημοτικούς συμβούλους με τον Γιώργο Σταράκη να αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του αναλυτικά στοιχεία που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Καλό άμεσα να δημοσιοποιήσουν όπως αυτοί είπαν και όπως ισχυρίστηκαν το ίδιο συνέδριο που έχουν κάνει, τις περιπτώσεις που μελέτησαν και φυσικά τα στοιχεία και τα αποτέλεσματα αυτής, δηλαδή ποιες κλήσεις παράνομες εισέπραξε ο Δήμος. Διαφορετικά είναι υπόλογοι απέναντι στους ρεθυμιώτες. Και αναφέρει τους όρους και λέει διαγράφονται επειδή δεν ήταν ακριβής, δεν έγραφε στην κλήση τη θέση του αυτοκινήτου. Αυτό έγινε όπως σας είπα στη. Ως έγκλημα χαρακτηρίζουν την ίσπραξη από τους δημότες προστήμων με δεδομένη την οικονομική κατάσταση η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλη με τον αντιδήμαρχο να αναφέρει ότι ο ρόλος και ο λόγος που όλοι τους εκλέχθηκαν από τους πολίτες ως δημοτική σύμβουλη απέχει από τη διαγραφή προστήμων και συντάσσεται με την μείωση της παραβατικότητας στο Δήμο Ρεθύμνου. Ο Δήμος απλά διαβιβάζει τυχόν αιτήματα τα οποία εξετάζονται αρμοδίως. Το θέμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ανακοίνεται τώρα από τους συναδέλφους μόνο για λόγους τακτικής. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πολιτεύονται λαϊκίζοντας. Είναι άδικο να πάνε όλοι να δούνε. Σε μια περίοδο που τα κτηνώδη οικονομικά μέτρα έχουν τσακίσει τον κόσμο, είναι έγκλημα παράνομα να εισπράττονται. Άσε δε το άλλο. Που αν ήθελε να προσφέρει στον δημοτική κοινωνία, στο Δήμο, έπρεπε να κάνει μια επιτροπή ο ίδιος για να τα ξεκαθαρίσει. Φαίνεται στην κλίση.